λέμε ταινίες με τον κιλό έχω. Έλα κυρία, έλα πάρε λέμε. Τα τέρατα μορφαίνουν, δεν πάει χέρι, μην τα αποφάσετε. Καλωσορίσατε κυρίες και κύριοι σε ένα ολόφρεσκο βίντεο Σπαρταράι. Σε ένα βίντεο που οι πρωταγωνιστές τους δύσκολα χωράνε στις διαστάσεις μιας οθόνης. Γιατί σήμερα θα διασκεδάσουμε σχολιάζοντας την τελευταία ταινία Godzilla ή την τελευταία Kong ταινία ή της ομάδας αυτής τέλος πάντων, όπως θέλετε πάρτε το, με τον τίτλο Godzilla X Kong The New Empire. Όπως καταλάβατε έχουμε φάει σπόλι με το καλημέρα από τον τίτλο γιατί θα γίνει στο τέλος, αλλά να ήταν μόνο αυτό. Έχουμε ψωμί λοιπόν, πάρτε snacks, πάρτε αναψυκτικά, καθίστε σε καρέκλες, καναπέδες, κρεβάτια, τυμπάνια, καμπινέδες, πολυθρόνες, ό,τι γουστάρει ο καθένας, γιατί ξεκινάμε. Έτοιμοι, φύγαμε! Πριν ξεκινήσω να πω σε όποιον είναι καινούριος ή καινούρια σε αυτό εδώ το κανάλι, να μην ξεχάσει να πατήσει το κουμπί της εγγραφής, εάν φυσικά του αρέσει αυτό που βλέπει εδώ πέρα. Και να πω και ένα τεράστιο ξεχωριστό ευχαριστώ στα επίσημα μέλη αυτού εδώ του καναλιού. Επατάμε play! Still happen. Βρε, καλό στο Upside Down ή όπως λέγεται εδώ πέρα κύλι γη, το εσωτερικό της γης δηλαδή που κρύβει μια δεύτερη άγρια τεραστίων διαστάσεων πανίδα και χλωρίδα όπως θα δούμε συνέχεια. Αρχινάμε λοιπόν με τον Kong να τον κυνηγάνε τα Worgs από τον άρχο των δαχτυλιδιών. Τρελό crossover. Ναι, τι έγινε ρε παιδιά, τι πάθαμε, γιατί σταματήσαμε, ρε Kong. Περιμένετε λίγο, γιατί θα αρχίσω να το παθαίνω από τώρα το κεφαλικό. Ο Kong, γιατί ακριβώς σταμάτησε. Μεγάλος γορίλας δεν είναι. Σκαρφάλωσε ρε μπρο, πού είναι το πρόβλημα. Αλλά όχι κυρίες και κύριοι, αυτά τώρα είναι ξεπερασμένα. Άκου εκεί να βάζουμε τώρα γορίλες να σκαρφαλώνουν. Ανταυτού, ο Kong εδώ έχει μετατραπεί στον Kevin από το μόνο στο σπίτι. Απλά αυτός στείνει παγίδες στη ζούγκλα. Α, σε ξέρω εσένα, είσαι του Μουφάσα Τσουτσές, ε! Άλλο level φλεξαρίσματος μιλάμε παιδιά, άλλο level, αλλά εντάξει, τι να κάνει για αυτός ο καψερός, είναι και πολλοί που τον κυνηγάνε, λογικό. Τι? Όλο αυτό το έκανε μόνο για τρία από δάφτα που τον κυνηγάνε, ο Kong? Ο Kong ρε, πάτε καλά, κάτι τέτοια ήταν για πρωινό. Α, ούτε για πρωινό δεν τα έχει παιδιά, γιατί συγκεκριμένα δεν μπορεί να φάει πρωινό ο Kong, διότι έχει χαλασμένο δόντι. Και εδώ έχουμε το πρώτο και μοναδικό ηθικό δίδαγμα που περνάει η συγκεκριμένη ταινία παιδιά. Να βουρτσίζετε τα δόντια σας, ε. Να βουρτσίζετε τα δόντια σας, γιατί ποτέ δεν ξέρετε σε ποιο λαδοντίατρο θα σας ρίξει μοίρα. Στο να φτιάξετε ένα καλό sequel, ε. Τι λέτε, Dr. Eileen? It's not natural for Kong to be so alone. Ρε κοπελιά, τι λες, εγώ τον Kong τον θυμάμαι μόνο του, όσο τον θυμάμαι βασικά μόνο τον θυμάμαι, σαν κούτσουρο είναι. 300 ταινίες Kong έχουν βγει, πάντα μόνος του είναι. Godzilla's on the surface, Kong is below. As long as they don't venture into each other's territories, we've got nothing to worry about. Α, μάλιστα κυρίες και κύριοι, τα έχουν χωρίσει τα τσανάκια τους οι Kong και Godzilla. Γιατί σου λέει, αυτός ο τόπος και τους δύο δεν μας χωράει κύριε. Στην κυριολεξία δηλαδή, είναι τεράστιο. Αν και στην τελευταία ταινία, εγώ θυμάμαι, μια χαρά τα είχαν βρει και συνεργάστηκαν κιόλας για να νικήσουν έναν κοινό εχθρό. Δεν ξέρω τώρα γιατί ξαφνικά τα σπάσανε. Humanity is lucky. Godzilla's fighting the battles we can't. Ορίστε κυρίες και κύριοι, δίκαιη μοιρασιά. Ο Godzilla, ναι μεν, έμεινα πάνω, αλλά επιτελεί κοινωνικό έργο. Δίνει μάχες για την ανθρωπότητα. Για να δούμε όμως και στην πράξη τι ακριβώς κάνει. Τι έλεγε λίγο πριν η επιστήμονας? We've got nothing to worry about. We've got nothing to worry about. Ναι, βέβαια, καμία ανησυχία παιδιά. Απλά μπορεί καμιά φορά εκεί που κοιμάστε να σας κάνει λιώμα ο Godzilla πάνω σε καμιά μάχη ρε παιδί. Μετάξτε, μην ανησυχείτε όμως, δεν θα καταλάβετε τίποτα. Μπαμ μπαμ θα σας καθαρίσει. Από την παγίδα του Kong όμως κυρίες και κύριοι, ξαφνικά άνοιξε μια μεγαλύτερη τρύπα προς τα κάτω και εμφανίστηκε μια αχαρτογράφητη περιοχή. Έτσι στην τύχη. Κάποιες μυστηριώδεις ανομαλίες όμως ξεκινούν να εμφανίζονται στα μηχανήματα της Monarch. Κάτι σαν παράσιτα και σεισμικές δονήσεις ταυτόχρονα που πρώτη φορά φαίνεται να συναντούν οι ειδικοί εκεί πέρα. Ειδικοί.
Tell the Italian military Rome would be flattened if it weren't for Godzilla. Α, τι! Παίξ' το βίντεο, παίξ' το βίντεο! Πάμε πάλι τώρα, δόκτωρα, να το πούμε σωστά. Χάρη στον Godzilla είναι όρθια η Ρώμη, η μισή. Gia. Τι έγινε, παιδί, τι πάθα, δηλαδή, τι κοιτάτε όλοι, τι είναι το τόσο περίεργο, γιατί εγώ κάτι περίεργο δεν βλέπω. Εδώ στην Ελλάδα πάντως τα θρανία τα κοιτάμε έτσι όταν είναι καθαρά. Αυτό το βλέπω φυσιολογικότατο. Και αυτό εδώ που είδατε μόλις, κυρίες και κύριοι, είναι από τα λίγα πράγματα που κάνει σωστά αυτή η ταινία, οπότε κρατήστε το, θα χρειαστεί. Για όποιον τώρα δεν θυμάται ή δεν έχει δει το Skull Island, η ταινία φροντίζει να σε πληροφορήσει πως η Gia είναι η τελευταία επιζώδια από την καταστροφή που είχε γίνει στο Skull Island, όπου ζούσε ο Kong. Θυμάστε ποια καταστροφή, έτσι, που είχαν ρίξει βόμβες σε ένα ολόκληρο νησί για να το χαρτογραφήσουν, λέει. Απίστευτη τακτική από τότε. Η δόκτωρα όμως, που δεν είναι καμία χθεσινή, καταλαβαίνει ότι οι ζωγραφιές της θετής της κόρης μοιάζουν απίστευτα πολύ με τις ενδείξεις του σεισμογράφου. Άρα... Hi, Bernie. Eileen Andrews, we met in Hong Kong. Άρα πάει στον... σε ποιον πήγε? Στον Bernie. Ποιον είναι Bernie? Αυτόν τον Bernie. Δεν ακούστηκε σωστά. Άρα για παίξε. Oh my God! Καλά αίρεσης. Δεν φτάνει που στην προηγούμενη ταινία δεν σε τάρατε ποτέ τι ακριβώς διάολο είναι αυτός ο Bernie, τι επαγγέλλεται, τι γνώσεις έχει και από πού τις έχει τέλος πάντων. Το βάλατε και στην επόμενη ταινία. I was wondering if I could get your help with something. Me. Και όχι μόνο το φέρατε πίσω, βάλατε τη δόκτωρα να πηγαίνει να ζητάει βοήθεια από αυτόν. Ρε είστε βλαμμένοι. You're gonna think that I'm completely insane. The patterns are the same in the middle section. Yes, exactly. Thank you. Our analysts, they don't know what to make of this. Ρε παιδιά, έκατσα πάνω στο τηλεκοντρόλ και πήδηξα καμιά σκηνή κατά λάθος. Πότε έγινε αυτό? Πού είναι η σκηνή που αμφισβήτησαν τα λεγόμενα της επιστήμονας ή οι υπόλοιποι επιστήμονες της Monarch και για πεπιστή τώρα και αναγκάζεται να πάει στον Bernie? Πού είναι? I'm more qualified than half of those people that you have working over there. Anybody Which at Monarch say... is why I am here, Bernie. Όχι, δόκτωρ μου, όχι, όχι. Δεν είσαι εκεί γι' αυτό. Είσαι εκεί γιατί η Millie Bobby Brown πλέον έχει πολύ ψηλό κασέ. And we have to go right now. What? Godzilla is on the move again. Οπότε, όπως ήταν φυσικό, η δόκτωρ τον Bernie μαζί της. Παναθέ μας, παιδιά, τι άτσαλο πλάσμα που είναι αυτός ο Godzilla. Είπαμε ρε φίλε, εντάξει, Τιτάνας, αλλά σήκωσε και κανένα ποδαράκι να πούμε, δεν απάντησε τίποτα. Μπορεί το μισό όνομα του Κολοσσέου να είναι κόλος, αλλά ας μην το κάνουμε κιόλας. Στο μεταξύ, ο Kong τώρα βγαίνει στην επιφάνεια διότι έχει κλείσει ραντεβού με τον οδοντίατρο. Και τι οδοντίατρο, ε! Αυτό ακριβώς παίρνετε, κυρίες και κύριοι, άμα βάλετε να ζευγαρώσουν ο Ace Ventura με τον Peter Quill από τα Guardians of the Galaxy. Touchdown, Trapper. Α, Trapper το λένε αυτόν! Εντάξει, τώρα ναι, ρε παιδιά, τώρα εξηγείτε που είναι σαν καρνάβαλος. Σόπα ρε, σόπα ε. Είχαν έτοιμο δόντι εύχερο για γορίλα ύψους 100 μέτρων. Μουρ, μπράβο. It's a distress call. It's a distress call. A psychic energy SOS. If your daughter is seeing these symbols, then something down there is calling for help. Οι κυματομορφές αυτές είναι σήματα που έρχονται από κάτω και αυτά τα σήματα τα πιάνει και ο Godzilla, αλλά και η μικρή Gia. Και έτσι βγαίνει το συμπέρασμα ότι κάποιος ζητάει βοήθεια από την κύλη γη. Μάλιστα. Παιδιά, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που είτε το δέχεσαι αυτό που μόλις άκουσες και προχωράς, ή κλείνεις την ταινία και βάζεις να δεις άρχοντα των δαχτυλιδιών για χιλιοστή φορά στη ζωή σου. Εμείς τώρα ας κάνουμε το πρώτο, για να γίνει επεισόδιο, αλλιώς ήδη θα βάλει τον άρχοντα. Signal from what? Or from who? Well, whatever it is, this is why Godzilla's on the move.
Ο κτηνίατρος, γιατί είναι μέσα στα γραφεία της Monarch? Είναι και κάτι άλλο εκτός από κτηνίατρος? Θα μας εξηγήσει κάποιος ή απλά γίνονται πράγματα σε αυτήν την ταινία? Yeah, because who wants to be rich and get rid of all the monsters? I mean, that'd be terrible, right? Α, ναι, παιδιά, αυτό πώς το είχα ξεχάσει. Η Monarch, εκτός των άλλων, προστατεύει και όλα αυτά τα τέρατα, γιατί είναι, λέει, κόντρα στη φύση να τα αφανίσουν. Τέλος πάντων, εγώ πάντως αυτό το στρατόκαυλο, να ξέρετε πως έχω αρχίσει και το συμπαθώ. Πολύ καλά τα λέει. Okay, I take a small team. You feel like going for a ride? I thought you'd never ask. Ε? Γιατί η Δόκτωρ παίρνει μαζί στον κτηδίατρο? Τι διάολο γίνεται με αυτόν? Αν είναι δυνατόν, μην πετάτε απλανούς χαρακτήρες ταινίες μέσα, ρε παιδιά. Εξηγήστε μας τα βασικά τουλάχιστον, να ξέρουμε ποιους έχουμε να κάνουμε. Άμα είναι, βάλτε και ένα Pokémon μέσα, και ένα νεκροθάφτη, και μια καθαρίστρια, και έναν Power Ranger. Και η μικρή Τζία λοιπόν θέλει να κατέβει στην κυλιγή, λοιπόν. Τι σου λέει, γιατί εγώ όχι? Μάλιστα, εντάξει, πάρτε και την Τζία, ρε παιδιά. Κανένα άλλο, μου στέλνει να έρθει κανένα άλλο. Τώρα που γυρνάει. You owe me, okay? I hope crack this thing. Μικαήλ, prep a seat for one more. Δηλαδή, ακούστε τώρα. Είπαν από τη Monarch στη Δόκτωρ Άντριου να πάρει μια μικρή ομάδα μαζί τη για να την βοηθήσει σε αυτό το ταξιδάκι που θα κάνει στην κυλιγή. Και αυτή διάλεξε να πάρει έναν κτηνίατρο που βρέθηκε τυχαία εκείνη τη στιγμή μπροστά τη και του λέει: το Εντουάρδη. Και του λέει ναι. Και τον πήρε. Τη μικρή τη θετή κόρη και τον παίρνει. Λες και δεν πάνε για αποστολή στη Μέση Γη. Λες και πάνε για εκδρομή στη Λιβαδιά για σουβλάκια. Πάρτε και εμένα, ρε παιδιά, μα είναι. You're kidding, right? I'm the plus one. Hello. Α, κοίτα να δεις. Ο Μάικλ ο πιλότος, παιδιά, έχει αρχίσει και γίνεται ο αγαπημένος του χαρακτήρας. Με διαφορά κιόλας. Ε, ναι, άμα κάνεις στο σκάφος ένα τεράστιο τάμπλετ με φτερά, πού να βρεις με τα λεφτά για αλεξίδωτα, λογικό. Aggression is his love language. Οπα, 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 οπα. Τι ήταν αυτό που πάτησε καλά, είδα? Κασετόφωνο ήταν. Για παίξε πάλι. Μάλιστα, κασετόφωνο ήταν. Λοιπόν, πόσο Guardians of the Galaxy την θέλουμε να την κάνουμε την ταινία, κύριε σκηνοθέτα? Ναι. Vertiscenes, Mikhail. They're called vertiscenes. Some of their problem? No, they're totally harmless. Unless you get them riled up and then they pack about a lightning bolt worth of bioelectricity. Όπως καταλάβατε πλέον, κυρίες και κύριοι, το Monsterverse έχει γίνει μία μίξη μεταξύ Guardians of the Galaxy και Jurassic World. Ε, ναι, World, γιατί Park τώρα δεν το λες αυτό, μην το παραχέσουμε κιόλας. Cool biomimicry camouflage, which we do. Γιατί πειράζει τις οθόνες του σκάφους ο κτηνίατρος? Είναι και πιλότος τώρα! Πού, τι έκανε εκεί πέρα το άτομο, ρε, τι καμουφλάζεται αυτό το τρελό? Το βλέπετε εσείς πουθενά, παιδιά, το σκάφος, γιατί εγώ το έχασα. Πού πήγε, ρε? Κοιτάξτε, παιδιά, τον Godzilla, ε! Μας είχε και ταξιδιάρης. Πριν Ιταλία, τώρα Γαλλία. Το ζει, δεν κάνει πλάκα. Atmospheric radiation levels are dropping. He's absorbing it. Okay, he's charging for something. Ο Godzilla, λοιπόν, έχει τρελαθεί και ρουφάει ό,τι ενέργεια βρει μπροστά του. Φέρτε μου, λέει, πυρηνική ενέργεια να την ρουφήξω όλη μέσα μου. Θα γίνει χαμός, ε! Όπα, ρε, όπα, όπα, ρε, ήσυχα, ρε! Εσείς ήσασταν φιλαράκια, τι έγινε τώρα? We've got nothing to worry about. Α, να υποθέσω τέλος οι φιλικές σχέσεις ανθρωπότητας για Godzilla, έτσι. Ο Kong, λοιπόν, παίρνει χαμπάρι την τρύπα που άνοιξε στα έγκατα της κύλης γης και πάει να δει τι παίζει. Και κάπως έτσι ανοίγει νέα περιοχή στο map, κυρίες και κύριοι. Και τι γίνεται όταν ανοίγεις νέα περιοχή? Βγαίνει ένα boss. Α, μποσάκι, μποσάκι μικρό. Είναι η αρχή του παιχνιδιού μάλλον. Α, τάτο, τάτο ρε παιδιά, σας το πω ότι έχει μάχη μόλις ανοίξει νέα περιοχή στο map. Για πάμε να δούμε όμως, γιατί από ό,τι φαίνεται, παιδιά, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά ο Kong δεν είναι μόνος πλέον στον κόσμο ετούτο. Ο Kong εδώ πέρα ξυλοφορτώνει τρεις εχθρούς από το ίδιο του το είδος, αλλά πριν κόλωσε να τα βάλει με τρία τετράποδα. Οπα, τι έκανε και ο Σπανούλης, ρε? Ο Σπανούλης ένα βήμα προς το πλάι, εκτελεί για τρεις, νέο Kill Team! Thank you.
Έτσι, μπράβο. Έτσι υιοθετεί ο Κον, κυρίε και κύριοι. Σπάει στο ξύλο όσου συνόδευα το μικρό και τώρα του λέει κάτσε ήσυχο γιατί είδε τι έπαθαν οι άλλοι. Άιτε. Και πήγαινε με και στον αρχηγό σα τώρα. Μικαέλ, σε λατρεύω, μπρο, σε λατρεύω. Ευτυχώς, παιδιά, υπάρχει και ένας χαρακτήρας που γουστάρω σε αυτή την ταινία γιατί αλλιώς δεν την πάλευα. Τι κάνεις, κύριε περίεργε, αφήνεις το κουνούπι να σε τσιμπήσει. Πού να κολλήσεις μαλάρια κύλης γης, δε κερατά, ας πω εγώ. Πόσο πιο αχώνευτος μπορεί να γίνει αυτός ο αποτυχημένος Ace Ventura, ρε παιδιά. Πόσο, δηλαδή μου την έχει δώσει τα νεύρα, ε! Ναι, ρε Μικαλ, ναι! Επιτέλους, ρε παιδιά, ένας χαρακτήρας που λέει την αλήθεια μέσα σε αυτήν την ταινία. Μπράβο! Ε! Όχι, μπορεί κολοτενία, όχι, μας τρολάρεις τώρα. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν ένα χαρακτήρα, είχα συμπαθήσει κι εγώ. Έναν! He was just eating by a tree. What's he doing, Doc? Κοίτα να δεις τώρα που μοίραμε τις αποτυχίες και την μικρή που καχόντας. Let love clasp grief, man. Come here. Ορίστε, με αυτούς μοίραμε. Αν είναι δυνατόν. Καλά θα πάει αυτό. I think that there is something seriously wrong with you. Μπράβο, μπράβο, ρε Μπέρετ, μπράβο. Είπες και κάτι σωστό. Ρε εσείς, τι γίνεται με τον Godzilla. Έχει περάσει από Ιταλία, Γαλλία, τώρα και Ισπανία. Αυτός δεν είναι ο Godzilla. Αυτός είναι ο Ευτύχης Μπλέτσας. Πού είσαι, πού είσαι, πού είσαι. Έφαγα τον κόσμο όλο να σε βρω. Looks like he's hunting Tiamat. If Godzilla takes down Tiamat, he'll supercharge. Α, μάλιστα, ο Godzilla Μπλέτσας πάει να μακελέψει έναν Τιτάνα, κυρίες και κύριοι, για να του πάρει την ενέργεια. Έτσι κάνει ο Godzilla. Τους αφήνει για καβάτσα τους Τιτάνες και όποτε θέλει ενέργεια, σκοτώνει έναν και γεμίζει. Human civilization. Ναι, ρε παιδιά, ναι. Εννοείται ότι θα υπάρχουν άνθρωποι και στην Κύλη Γη. Τι νομίζετε, θα γλίτωνε. The markings are older than the ones on Skull Island. Centuries older. But the architecture is consistent with the Iwi. Και μάλιστα, όχι ότι και ότι οι άνθρωποι είναι Iwi, παιδιά. Και Iwi, η οποία είναι πιο παλιοί και από αυτούς που υπήρχαν στο Skull Island. Προϋπήρχαν από κάτω, δηλαδή. Και άλλο ένα νέο σημείο στο map ξεκλειδώνεται, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε τα παλικάρια το πάνε τρένο του game, δεν αστείευονται. Και ο Godzilla επιτέλους φτάνει αρκτικό ωκεανό που θέλει να κάνει κάτι ψώνια, να τραβήσει κάτι πλάνα και φυσικά να ανεφοδιαστεί γιατί έκαψε πάρα πολύ καύσιμο για να φτάσει μέχρι εκεί. Εντάξει, να σας πω κάτι όμως. Έχουμε καταλάβει ότι ο Godzilla είναι μπαφαρισμένος του κερατά. Αλλά κάντε το λίγο πιο δύσκολο το πράγμα, ρε παιδιά, γιατί το βρήκαμε τώρα σκηνή κορδόνι, μολάει την ακτίνα και γεια σας. Δηλαδή, λίγο φαντασία δεν βλάπτει, μη βαριέστε. He's gone to Tiamat's lair. Και με τα πολλά τον ξεχνάμε για λίγο τον Godzilla, γιατί μόλις μπήκε στην ασύρματη φόρτιση, αλλά από ό,τι φαίνεται θα αργήσει γιατί δεν υποστηρίζει fast charging. Ορίστε, έσκασαν μύτη οι από κάτω Iwi, κυρίες και κύριοι, οι οποίοι έχουν κοντάρια από χαλαζία, παρακαλώ. Κύριε. Μα και φυσικά θα εμφανιστούν και άλλες πύλες τέτοιες. Φρόντισε ο Godzilla λίγο πριν γι' αυτό άλλωστε. Σουρωτήρι, λέει, θα σας την κάνω τη γη, λέει. Ρε, σουρωτήρι! You should make eye contact with them. It's considered polite. Yeah, this is not working for me. Και εδώ η ταινιούλα μας προσπαθεί να γίνει αστεία, όμως καλή μου ταινία, ένα αστείο για να είναι αστείο πρέπει να χτιστεί από πριν. Άμα απλά πετάς κάτι ξεκάρφωτο και περιμένεις ο θεατής να γελάσει, δεν. How are they communicating? Telepathically. Αφού επικοινωνούν τηλεπαθητικά, τότε γιατί δεν έλεγαν ξεκάθαρα τι θέλουν στην Τζία με τηλεπάθεια και την έβαλαν να ζωγραφίζει τριγωνάκια. The beacon that we've been following, it's the Iwi calling for help. Godzilla hears it? They woke him up. Και για πείτε μας, ρε παλικάρια, τι ακριβώς βοήθεια θέλουν οι Iwi, δηλαδή, τι τους απειλεί και χαιστήκαν απάνω τους. In the beginning, Hollow Earth lived in harmony with the surface world. Μάλιστα, εδώ μας λέει στην ουσία ότι οι από πάνω τα είχαν πολύ καλά με τους από κάτω, το είχαν βρει το πράγμα, είχαν κάνει και ένα deal, μάλιστα. The Titans were the guardians of nature, and the great apes became the protectors of humanity. Ναι.
Δεν βγάζει τόσο νόημα αυτό. Γιατί οι Τιτάνες να φυλάνε τη φύση? Από ποιο να τη φυλάνε? Τέλος πάντων, θα σας το κάνω εγώ πιο λιανά για να το σώσω το πράγμα. Οι πίθηκοι μας είχαν υπό την προστασία τους για να μην μας κομματιώσουν οι Τιτάνες. Εντάξει, το συμμόρφωσε. But a great evil threatened the peace. A powerful and ruthless ape. Ποια ειρήνη έσπασε, βρε πουλάκι μου, ποια ειρήνη? Είχαν συνάψει ειρήνη δηλαδή οι Τιτάνες με τους μεγάλους πίθηκους? Γιατί πριν τι έκαναν? Ήθελαν οι πίθηκοι να καταστρέψουν τη γη και δεν τους άφηναν οι Τιτάνες? Ή οι Τιτάνες ήθελαν να σκοτώσουν τους ανθρώπους και δεν τους άφηναν οι πίθηκοι? Τι λέτε! Desperate to conquer the surface world, led his tribe into war against the one they call the monster who ate a star. Godzilla. Ψσσ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 σ
apes nearly destroyed Godzilla. He imprisoned the apes in a fiery realm of Hollow Earth. Περιμένετε τώρα, γιατί έχω πάρα πολλά ερωτήματα. Πρώτον, εφόσον ο Godzilla αιχμαλώτησε όλους τους πίθηκους στα έγκατα της γης, πώς μπόρεσαν οι γονείς του Kong να ξεφύγουν για να κάνουν τον Kong? Και δεύτερον, ο Godzilla σόλαρε ενάντια σε ολόκληρη τη φυλή των πίθηκων. Their false king remains obsessed with reaching the surface. The Iwi call him the Scar King. Τσουτσούριασα μιλάμε τώρα. Έχω χεστεί από το φόβο μου, γιατί παιδιά θα έρθει ο κακός ηγέτης των πυθίκων. Ο ηγέτης που δεν μπόρεσε με μια ολόκληρη στρατιά να νικήσει τον Godzilla. Μιλάμε, τρέμω από το φόβο μου. Ο Kong λοιπόν συνεχίζει τη βόλτα στα άδυτα της σκύλης γης και τι να δει. Τελικά δεν είναι μόνο αχούλης του, υπάρχουν και άλλοι σαν αυτόν. Βέβαια, είχε δει και τρεις άλλους σαν αυτόν, αλλά υπάρχουν και άλλοι σαν αυτόν. Γιατί οι πίθηκοι κουβαλάνε πέτρες παρά τη θέλησή τους? Γιατί είναι σκλάβοι? Πού προσπαθούν να πάνε? Εντάξει, αυτό το παραδέχομαι, ήταν αστείο. Αυτός είναι ο σημαδεμένος βασιλιάς! Αυτός είναι! Αυτοπροσώπος! Και το σημάδι πού είναι? Γιατί τον λένε έτσι? Καλά, εντάξει, μια ερώτηση έκανα, αλλά τι θέλω και ρωτάω, σαν πως θα πάρω καμιά απάντηση. Εδώ τους έχει σκλάβους τους άλλους και δεν ξέρουμε γιατί τους έχει κουβαλάνε πέτρες, αυτό με πείραξε. Ο Kong λοιπόν παίζει ξύλο σόλο με τον θρυλικό Scar King, κυρίες και κύριοι, ζούμε μεγάλες στιγμές. Ο οποίος, δεν ξέρω αν το προσέξατε, έχει για όπλο μια ραχοκοκαλιά που στην άκρη της έχει μια κοφτερή λεπίδα. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον κόνσεπτ. Γιατί δεν τον λέγατε Scorpion King? Get over here! Αφού όλοι σας έχουμε πάρει χαμπάρι που το πάτε. Ρε! Αυτός είναι ο θρυλικός βασιλιάς που παλαιότερα έχει πάει να κατακτήσει τη γη. Αυτός του κάνει πλάκα μόνο στο Kong, σιγά το φόβητρο. Ωπα, τι έγινε τώρα? Μη μου πείτε ότι έχει και αυτός τσιτ. Μάλιστα, έχει και αυτός τσιτ. Εντάξει, αναμενόμενο, αλλά τι μου θυμίζει εμένα αυτός, ρε εσείς? Εγώ αυτό κάπου το έχω ξαναβρει. Θα το βρω, πού θα μου πάει. Για βοήθησέ με λίγο, ρε ταινία, και εσύ, μήπως... Α, ναι, ναι, εσείς, ρε! Δεν τρέπεστε λίγο, ρε! Μέχρι και το The Last Guardian κλέψατε! Πάντως, παρεξήγηση, παιδιά, όταν έλεγα ότι θέλω ταινία The Last Guardian, δεν εννοούσα καθόλου αυτό. Ο Kong λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να σπάει συνέχεια τον πάγο, γι' αυτό και ψάχνει μέρος να την κάνει. Οπότε και ο μικρός του φίλος τον βοηθάει να γλιτώσει προς το παρόν από τον Scorpion King, παιδιά. Και τον Τράικο, μην τον ξεχνάμε αυτόν. The Scar King harnessed a terrible power, the ancient titan, Shimo. Α, Shimo, συγγνώμη παιδιά, όχι Τράικο, Shimo. Her power covered the earth in the last ice age. Α, για τόσο αρχαίο τιτάνα μιλάμε, παιδιά, γιατί αυτός, όπως είδαμε, εξαφάνισε τους δεινόσαυρους. Τόσο παλιός είναι, θα σέβεστε! He barely survived last time. What's Godzilla gonna do on his own? He won't be on his own.
Μόνος! Δεν θα είναι μόνος του, φίλε Μπέρνι. Έχει την εξήγηση η Δόκτωρ. Τι μας πέρασες, ρε, για καμιά ταινία με κενά. The Iwi believe that at the end of the world, one of their own will return. An awakened Mothra, defender of the Iwi. Α, καλά, εντάξει, ναι, okay. Και μετά θα έρθει και ο Captain America και ο Deadpool και οι Power Rangers με τα Zord μαζί. Μάλιστα, τα καταλάβαμε. They believe that their savior will be an Iwi from Skull Island. That seems like a lot to put on one kid. Αλλά, ρε παιδιά, μια ερώτηση, συγγνώμη, δεν μπορώ να το κρατήσω άλλο μέσα μου. Αυτό ακριβώς το σενάριο δεν είδαμε και στο King of the Monsters. Πάλι εκεί δεν εμφανίστηκε ένας αρχαίος κακός Τιτάνας και ο κόσμος κινδύνευε και έσκασε στο τέλος η Μόθρα να βοηθήσει τον Godzilla να νικήσει τον Κιντόρα. Και μάλιστα για να νικήσει ο Godzilla και τότε βοήθησε ένα μικρό κοριτσάκι που τότε το έπαιζε η Millie Bobby Brown. Ποια είναι και φτεδάκια μου γλυκά? Νομίζω ότι δεν σας περνάμε χαμπάρι, ε! Ρε, δεν μπορούσατε να γράψετε κάτι νέο. Ο Kevin Conk όμως, κυρίες και κύριοι, προσπαθεί να γλιτώσει από τους κακούς πίθηκους χρησιμοποιώντας ό,τι παγίδα έχει κατασκευάσει. Αλλά... νόμιζα ότι θα ξεφύγει, μα κερώσει τώρα πιθήκη παριμπανάνα από αφεντικό. Ω, ναι ρε πιτσιρικά, ναι, πώς το πετσόκοψες έτσι το ίδιο στο είδος, μπράβο! Το οποίο δεν ακούγεται καθόλου σωστό γιατί είναι ένα μικρό παιδάκι που σκοτώνει, αλλά βοηθάει τον Κόγκ. Αυτό μας στάνει, πάμε παρακάτω τώρα, ηθικές αξίες και ιδέες! See, I don't know how they can do it, but somehow they're able to move the pyramid's positions, which disrupts the gravitational pull down here, and that's how they run their city. Τι λέτε, σταματήστε να εξηγείτε πράγματα! Έχει περάσει μία ώρα και ένα τέταρτο ταινίας και ακούμε εξηγείτε πράγματα, φτάνει! Δεν θέλουμε άλλες εξηγήσεις, ούτε σε άλλους βλακίες λέτε! Of Gondor. Boromir. Ξαφνικά όμως, κυρίες και κύριοι, βαρέσει συναγερμός και οι Ήγουοι ανοίγουν τις πύλες για να περάσει ποιος λέτε. Ο Κόγκ. Ε, τι, πως ήξερε ο Κόγκ ότι είναι εκεί αυτή. How did they find this place? He must have sensed you. Μάλλον, το εντάξει, δεν έχουμε κάποια σίγουρη εξήγηση. Μάλλον κατάλαβε που είναι η Τζία και ακολούθησε εκεί πέρα και πήγε. Αλλά εντάξει, το δέχομαι. Από το να πούμε πάλι καμιά ηλίθια δικαιολογία, είμαι πάρα πολύ οκ και με αυτό. Προχωράμε. Ένας χαφιές όμως που δεν κατάφερε να τον σκοτώσει ο μικρός Χάρος πιο πριν, τους ακολουθεί, τους βλέπει τι πάνε να κάνουν και πάει και τα ξερνάει όλα στο Scar King χωρίσουλη και εκείνος καβαλάει το αλογάκι του και φεύγει για πόλεμο. Και εδώ έχουμε ένα πολύ ωραίο οπτικό callback. Η ταινία επαναλαμβάνει την σκηνή από την ταινία Godzilla vs. Kong με τη μικρούλα τότε Τζία να ενώνει το δάχτυλό της με τον τεράστιο Kong. Κέρδισε ταινία? Όχι. Οι δύο σκηνές δεν έχουν καμία απολύτως σχέση. Γιατί η μία ταινία την έχει κτίσει αυτή τη σκηνή πριν στη δείξη, ενώ αυτή εδώ απλά στην τσαμπουνάει. Όπως συνηθίζει δηλαδή τόση ώρα. Άμα ταινία μου πρώτα δεν δώσεις ψυχή στους χαρακτήρες και στην σχέση που έχουν μεταξύ τους, δεν πρόκειται να με αγγίξει οτιδήποτε και να μου δείξεις. Συγγνώμη. That arm looks bad. That's worse than bad. Για όσους όμως ανησύχησαν για το χέρι του Κόγκ, κυρίες και κύριοι, δεν θέλω να ανησυχεί κανένας, η ανθρωπότητα θα δώσει τη λύση. I'm thinking more along the lines of, Project Powerhouse. Γιατί ευτυχώς τώρα ήρθε η ώρα η ταινία να μας δείξει την μοναδική ωραία ιδέα που περιέχει επιτέλους. Όχι ρε παιδιά, δεν εννοώ τον Godzilla ζαχαρωτό, άλλο εννοώ, προχώρατο. Ναι, μωρή ταινία, ναι, πάμε λίγο Iron Man vibes, πάμε. Η Monarch, κυρίες και κύριοι, φρόντισε για εσάς πριν από εσάς και έφτιαξε γάντι που δίνει ακόμη μεγαλύτερη δύναμη στον Kong. Hell yeah! Those injections should heal the frostbite up nicely. Τι ιδέα είναι αυτή ρε μάγκες, πώς το πάθετε, τι έγινε, μπράβο! He's either gonna love it or he's gonna rip it off with his teeth. Τι να κάνει λέει, να το βγάλει! Ναι, μωρή ψυχάρα, Kong, πάμε, ναι! Αφού ρε παιδιά είναι δικό μας παιδί αυτός, γίνεται να μην του αρέσουν τα κατζετάκια! Λοιπόν, Kong, άμα κάνεις ένα snap, θα ησυχάσουμε από όλους αυτούς, έτσι? Δεν τα ακούσα από μένα αυτό. Where is he going? Βοήθεια θέλει, Τζία, λέει ο Kong, βοήθεια θα τη φέρω! Και σε ποιον λέτε θα πάει να ζητήσει βοήθεια, παιδιά, ο Kong? Godzilla won't come down here unless Kong brings it. Okay, the last time those two met up, it was almost the end of Kong. Όπα!
Όπα, περιμένετε λίγο τώρα. Ο Godzilla δεν είναι αυτός που ως άλλος ευτύχης μπλέτσας εδώ και ώρα έχει κάνει το γύρο του κόσμου για να ρουφήξει ό,τι ενέργεια υπάρχει. Να δυναμώσει, να εξελιχθεί, επειδή κατάλαβε το σήμα των Ήγουη που ζήτησαν βοήθεια και ετοιμάζεται για τον πόλεμο με τον Σκάρκινγκ. Τα δεν λέγατε τόση ώρα. Τότε γιατί πρέπει να πάει ο Κόγκ να το φωνάξει να πάει κάτω? Τι θέλει, ιδιαίτερη πρόσκληση? Ρέσεις, ο Godzilla στην Αρκτική θάλασσα δεν ήταν λίγο πριν? Πότε έφτασε στο Γιβραλτάρ? Και βασικά, γιατί πήγε στο Γιβραλτάρ, τι να κάνει? Πολλά ρωτάω, ε. Τέλος πάντων, αμέσως μετά γίνεται μια τελετή για να ξυπνήσει η Τζία τη Μόθρα, η οποία, αν αναρωτιέστε πώς γίνεται να επιστρέψει εφόσον έγινε φλαμπέ στο King of the Monsters, η Μόθρα, παιδιά, θα σας πω εγώ, είναι ουσιαστικά αθάνατη, αφού πάντα αφήνει ένα αυγό πίσω της που της επιτρέπει όταν πεθάνει να αναγεννηθεί μέσα από αυτό. Έπρεπε η ταινία να σου το εξηγήσει αυτό, αλλά γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Αν και δεν το έκανες επίτηδες ταινία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί και εμείς θα κάνουμε κλέφτες, θα γίνουμε. Τώρα, γιατί ένας μύθος των Ήγουη να λέει πως χρειάζεται Sonic and Dan ένας Ήγουη από το Skull Island για να ξυπνήσει τη Μόθρα, δεν ξέρω. Εφόσον υποτίθεται ότι οι Ήγουη του Skull Island ήταν πιο νέος πολιτισμός από τους κάτω, πώς γίνεται να υπάρχει σε ένα μύθο κάτι τέτοιο? Τέλος πάντων, τα... τι κάθομαι και σκέφτομαι και εγώ τώρα. Έτσι τους ήρθε, έτσι το έγραψα. Πάνω στην τρέλα τους, πάνω στην αλητεία τους. Σαν πως νομίζετε πως δίνουν και καθόλου σημασία? Τι έχει αυτός? Τι κατάλαβε πάλι? Και άλλα θα μας εξηγήσετε τώρα, παιδιά. Σοβαρά! Τέλος πάντων, πάλι. Ας τον αφήσουμε κι αυτόν, γιατί ήρθε η ώρα, παιδιά, η Kong και η Godzilla να κάνουν μια επικοδομητική συζήτηση, θα έλεγα. Ρε Godzilla, ο Kong είναι, ρε. Ρε, ο Kong, ο φίλος σου που μαζί στην προηγούμενη ταινία σκοτώσατε μια μηχανική απομίμησή σου. Ρε Godzilla μου, ρε παλικάρι μου ψηλό του λέει, ρε λεβέντη μου, δεν έχει έρθει το σήμα που σου έστειλαν οι Ήγουοι, ε? Αυτό που άκουσες κι εσύ και εξελίχθηκες, κοίτα εδώ, έχει ανοίξει πίσω και μια τρύπα, το πιασες? Α, δεν το πιασε. Ε, King of the Monsters και κάτι αηδίες να πούμε. Αυτού το μυαλό από την πολύ ραδιενέργεια έχει σταματήσει να δουλεύει, να πούμε. Σοβαρά τώρα! Βάλετε τον Godzilla να κάνει κίνηση SmackDown στον Kong! Στην επόμενη ταινία, παιδιά, βάλετε τους και ένα ring γύρω-γύρω και βάλετε τον Kong να κάνει σβούρες στα σχοινιά σαν τον Rey Mysterio! Και τον Godzilla να βγαίνει μέσα από ένα τεράστιο φέρετρο, λες και είναι ο Undertaker! Τα Pacific Rim Vibes με χαστουκίζουν ανελέητα με αυτή τη γαντάρα και τρελαίνομαι, δεν μπορώ να το χάρω, μιλάμε! Μπράβο, τουλάχιστον έφαγα που έφαγα μέχρι τώρα 2 ώρες από τη ζωή μου, κάτι είδα! Και όσο ο Kong, κυρίες και κύριοι, σέρνει τον Godzilla από την ουρά για να τον βάλει με τη βία μέσα στην τρύπα, ο Godzilla φορτώνει ροζ θάνατο. Και... και ξεκληρίζει και τις τελευταίες πυραμίδες που είχαν μείνει όρθιες. Ρε, θα τρίζουν τα κόκκαλα των Φαραώ, ρε! Και λίγο πριν ο Godzilla περάσει θανατηφόρα ακτινογραφία των Kong, πετάγεται η Μόθρα η ειρηνοποιός για να τους πει μόνο αγάπη, παιδιά, όχι πόλεμος. Άρε, καλά λένε ότι η Μόθρα σέρνει καράβι. Τελικά, κυρίες και κύριοι, το tag team γίνεται, οπότε ήρθε η ώρα να πέσουνε τιτανομάπες. Now what? Gravity. Ewe technology. Α, όχι, 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 κυρίες και κύριοι, όχι, πρέπει να δούμε ακόμη μια σκηνή με τον Μπέρνι να μιλάει για καταλαβίστικα πράγματα που δεν βγάζουν νόημα. Ωραία. With the chemical reaction, this liquid metal becomes an engineering mechanism, forcing the two electromagnetic pyramids together. Τι στο διάολο λες, δεν σε καταλαβαίνει κανένας, γιατί εξηγείς πράγματα μετά από μια μισή ώρα ταινίας? Causing an anti-gravity shockwave, but only for a few minutes or maybe less. Παιδιά, τι ηλίθιο συνήθειο είναι αυτό με τις νέες ταινίες που προσπαθούν όλα να τα κάνουν πολύπλοκα? Πού είναι οι παλιές ωραίες εποχές που ήταν όλα απλά, όμορφα και κατανοητά? Δύο χαρακτήρες ωραίοι, ένας σοβαρός, ένας λίγο πιο comic relief και τέρατα που παίζουν ξύλο. Αυτό χρειάζεται και τίποτα παραπάνω. Και βαρύτητα και αντιβαρύτητα και χημικές αντιδράσεις και το μαγνητικό πεδίο και τα ραδιοκύματα και οι μύθοι και οι προφητείες. Έχετε ανακατέψει ποτέ, κυρίες και κύριοι, πολλά χρώματα μαζί όταν ήσασταν μικροί, που στο τέλος καταλήγει να γίνει μαύρο το χρώμα? Ε, αυτό ακριβώς αντιπροσωπεύει το σενάριο αυτής της ταινίας. After that, everything that is up
will come crashing down. Και όλο αυτό, παιδιά, ξέρετε γιατί το έκαναν. Ορίστε. Γιατί αν εσένα κύριε ή κυρία σου φαίνεται cool να παίξουν ξύλο κατευθείαν αυτοί οι πέντε εδώ πέρα, στους δημιουργούς σου φάνηκε πολύ φτωχό, πολύ απλό. Ήθελα μια πρωτοπορία. Και έβαλαν τους Τιτάνες να παίζουν ξύλο στον αέρα, χωρίς βαρύτητα. Τους Τιτάνες, τα πλάσματα που αυτό που τους κάνει τρομακτικά και δυνατά είναι η ίδια βαρύτητα. Και τα έβαλαν να παλέψουν χωρίς αυτή. Και από ταινία Monsterverse κατάντησε ταινία Marvel το Godzilla X Kong, κυρίες και κύριοι. Φοβερό! Ναι, γιατί η Marvel τα πάει πολύ καλό τον τελευταίο καιρό και λένε είναι πολύ καλή ιδέα να γίνουμε σαν αυτούς. Μπράβο, παιδιά! Πώς θα μιλάμε, αυτό το μικρό έχει σκοτώσει πιο πολλούς και από τον ίδιο τον Godzilla και είναι ακόμη βρέφος, έτσι! Ναι, εννοείται ότι θα περνάγαμε και από Βραζιλία. Τι νομίζατε, ρε παιδιά? Αχ, λίγο δροσούλα στη Βραζιλία χρειαζόταν εδώ που τα λέμε, παιδιά. Δεν το λες και πολύ κακό αυτό που έκανε εδώ πέρα ο Σίμω. Η Godzilla και Kong όμως, κυρίες και κύριοι, από ό,τι φαίνεται τρώνε βρωμόξυλο. Φαίνεται να μην μπορούν να τα βγάλουν πέρα μέχρι που σκάει η μύτη το μυστικό όπλο του Kong. Ο μικρός Χάρος για άλλη μια φορά πετάγεται από το πουθενά με το τσεκούρι του Kong και σπάει τον κρύσταλλο που ήλεγχε ο Scar King χωρίς πουλί, τον Σίμω. Τι φατάλι ήταν αυτό, ρε παιδιά! Τώρα πιστεύω πως ο Scar King όλο και κάποια ουλή θα απέκτησε. Με την παγωνιά όμως, ρε παιδιά, τι θα γίνει, γιατί έχουμε ξέρει και του δαγκώνουμε. Ορίστε, και ζήσαμε εμείς καλά και αυτοί θα έχουν τερατογενές για τα επόμενα 500 χρόνια. Happy end! I assume you want to stay. Και όπως είπαμε εδώ πέρα έχουμε ένα από τα ελάχιστα πράγματα που έκανε κάπως σωστά αυτή η ταινία. Τι ωραία, ρε παιδιά, τι ωραία, μπράβο, μπράβο, όλοι φιλιούνται, αγκαλιάζουν, τον Godzilla πήγε πάλι σαν ίσχυη γατούλα να κοιμηθεί στο καλαθάκι της, a.k.a. Κολοσσέο. Ο Kong επέστρεψε στη φυλή του καβαλώντας τον Σίμω, ο οποίος θα σας κάνω plot twist τώρα γιατί είναι ίσιμο, είναι θηλυκιά. Άρα, ο Godzilla θα είχε και γκομενάκι στο μέλλον, θυμηθείτε το, ακούσατε εδώ πρώτοι. Πάει μόθρα, πάει, την ξεπέρασε πλέον, δεν ταιριάζανε κιόλας εδώ που τα λέμε, αυτός ραδιενεργή σαύρα, η άλλη πεταλούδα με ορμόνες, δεν είχε μέλλον αυτή η σχέση. Και όλα καλά, όλα ωραία, μέχρι να έρθει και πάλι ένας κακός από τα έγκατα των εγκάτων της Κύλης Γης και να ξεκινήσει μια νέα ιστορία που δεν θα βγάζει νόημα. The end. Τώρα, παιδιά, πολλά περισσότερα δεν χρειάζεται να πούμε σαν επίλογο. Νομίζω όλοι καταλάβατε τι παίζει με το συγκεκριμένο franchise. Εγώ πάντως χαίρομαι όποτε βγάζει ταινία το συγκεκριμένο franchise, γιατί ξέρω ότι θα περάσω τέλεια σχολιάζοντάς την. Εσάς όμως, πώς σας φάνηκε η ταινία Godzilla X Kong The New Empire? Σας άρεσε, δεν σας άρεσε και θα ήθελα να μου πείτε και με ποιο team είστε. Είστε με Team Kong ή με Team Godzilla? Περιμένω τα σχόλιά σας. Εγώ είμαι ο Θωμάς. Εάν δεν τη χόρτασε αυτή τη φάτσα και δεν θα τη βλέπεις και αλλού, μπορείς να τη βλέπεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok, όπου ανεβαίνει πολύ συχνά καινούργιο υλικό και φυσικά ωραίες ειδησούλες για τον κινηματογράφο και όχι μόνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην χάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βιντεάρες που έρχονται στο μέλλον. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να βγαίνετε έξω και να περνάτε όμορφα. Τα λέμε!